εικόνες κυκλοφοριακού χάους στο Ηράκλειο. Μια ολόκληρη πόλη παρέλυσε, με ακινητοποιημένα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων. Το κυκλοφοριακό έμφραγμα προκάλεσαν οι εργασίες για την αποκατάσταση της καθίζησης στο ύψος της Κνωσού. Αγανακτισμένοι οδηγοί ξεσπούν κάνοντας λόγο για έναν εντελώς λανθασμένο σχεδιασμό από μεριάς της Περιφέρειας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Παράδεκτα, παιδιά, παράδεκτα. Όλα είναι παράδεκτα. Να σας πω, εγώ σοκαρίστηκα λίγο όταν βγήκα από τη βιομηχανική και είδα όλο αυτό το χαμό. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια ειδοποίηση είτε από την αστυνομία είτε από κάποιον ότι γίνεται αυτό έτσι ώστε να παρακαμφθεί ο δρόμος. Η Εθνική Οδός κυριολεκτικά βούλιαξε από το μεσημέρι σε ώρα αιχμής, όταν δηλαδή οι περισσότεροι εργαζόμενοι επέστρεφαν από τις δουλειές τους. Κυριακή γίνονται αυτά. Πολύ κίνηση βλέπω, μάλλον χαλάσα πάντα, βλέπεις σύνταξη εδώ τι γίνεται. Τα έργα μας κάψανε. Για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση μάλιστα, χρειάστηκε να κλείνει ανατακτά χρονικά διαστήματα ο ΒΟΑΚ από τον κόμβο Αλικαρνασσού, προκαλώντας νέο χάος. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι περνάνε διοίκηση του Δήμου, της Περιφέρειας από εκεί και δεν το φτιάχνανε το έργο. Είναι δυνατόν να πηγαίνει ένα μάξι φορτηγό επαγγελματικό με μια ταχύτητα 50-60 χιλιόμετρα για να κάνει πέταγμα? Δηλαδή πραγματικά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Με το γιο ταχύ, όποιος δεν το ήξερε, ήταν από ξένο μέρος, δηλαδή θα σκοτωνόταν ο άνθρωπος. Πραγματικά. Αναγκαίο κακό χαρακτηρίζουν οι πολίτες την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς η κατάσταση είχε επιδεινωθεί σε ανησυχητικό βαθμό τις τελευταίες ημέρες, εγκυμονώντας κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς. Δεν έπρεπε. Πάει λίγο να σκοτωθούμε εκεί κάποιες φορές.